Σε μήνυμά του, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος αναφέρεται στο αυξημένο νούμερο και ποσοστό του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας στις πρόσφατες ευρωεκλογές σε Ξάνθη και Ροδόπη. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών στη Θράκη, που φαίνεται ότι δεν στόχευσε στις Βρυξέλλες, αλλά σε εθνικιστικούς στόχους, χρειάζεται πλέον να μας προβληματίσει σοβαρά. Η αφίσα του Κίεφ δικαιώθηκε, παρά τις προσπάθειες της ελληνικής πολιτείας και της κοινωνίας από δεκαετίες να ενσωματώσει σύνολο τον θρακικό πληθυσμό στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κορμό. Έτσι, το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα, σε συνδυασμό με την τακτική της γείτονος να εμένει στον αναθεωρητισμό της, να διατηρεί το κάζους μπέλι και να εμπνέεται από μια τάχα γαλάζια πατρίδα, επιβάλλει, χωρίς τουρθοκαμιλισμούς πια, να δούμε όλα τα θέματα της περιοχής μας εξ υπαρχής και από άλλη οπτική γωνία. Και όπως είπε ο ποιητής, και όχι αυταπάτες προπαντός. Μάλιστα, μετά από αυτήν τη δήλωση, η εφημερίδα Μιλέτ, που εκδίδεται στη Ξάνθη και αυτοαποκαλείται ως εφημερίδα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, δημοσίευσε άρθρο που διαστρεβλώνει πλήρως τις πρόσφατες δηλώσεις του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης σχετικά με το αποτέλεσμα. Η μειονοτική εφημερίδα στο άρθρο υπονοεί ότι αυτές οι δηλώσεις αποτελούν απειλή για την μειονότητα της Θράκης, ενώ μάλιστα αναφερόμενη στη στάση της Ελλάδος απέναντι σε μειονοτικούς πληθυσμούς, κάνει λόγο ακόμη και για μακεδονική μειονότητα. Εδώ λοιπόν είναι το έγκλημα της αποχής, γιατί η ψήφοι της μειονότητας των μειονοτικών, μιλάμε για μουσουλμανική μειονότητα όπως προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Τώρα τι λένε οι Τούρκοι, τι λέει το τουρκικό προξενείο είναι άλλο θέμα, αυτοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Στη συνθήκη της Λοζάνης μιλάμε για μουσουλμανική μειονότητα. Μιλάμε για ένα κόμμα, το κόμμα του Σαδίκ, το οποίο είναι 40 χρόνια στην Ελλάδα, 35-40 χρόνια. Πάντα τα ποσοστά του ήταν συγκεκριμένα, δεν ήταν κάτι αξιόλογο. Δεν μπορούσε να φέρει και κάποιο μήνυμα, να περάσει κάποιο μήνυμα προς τα έξω. Η τεράστια αποχή τι έκανε, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν, εσύ μπορεί να απέχεις, εγώ μπορεί να απέχω, αυτοί όμως θα πάνε να ψηφίσουν, το μικρό αυτό ποσοστό που έχουν το έκανε να φαντάζει στα μάτια του κόσμου τεράστιο. Και αυτό εδώ επικοινωνιακά, να είστε σίγουροι όλοι, να είμαστε σίγουροι όλοι, θα το χρησιμοποιήσει η Τουρκία. Εδώ λοιπόν πρέπει οι άνθρωποι που προωθούσαν την αποχή να δουν ότι εδώ έχουν κάνει ένα τεράστιο έγκλημα. Εδώ είναι εθνικό έγκλημα, γιατί έχουμε να κάνουμε τα εθνικά μας θέματα. Θα τεθούν πολλά ζητήματα πάνω σε αυτό το ποσοστό της μειονότητας. Αυτό που είχα πει και είχα εκφράσει τον προβληματισμό μου, που είχα μοιραστεί και μαζί σας, ήταν το γεγονός ότι για πρώτη φορά δεν υπήρχαν μουσουλμάνοι υποψήφοι στο δεύτερο και στο τρίτο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΙΝΑΡ. Ενώ στις προηγούμενες εκλογές του 2019 είχαν επιλεγεί υποψήφοι και στα τρία μεγάλα κόμματα. Και αυτό είναι ένας συμβολισμός. Εν πάση περιπτώσει έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή. Αυτή τη φορά το 2024 επιλέχθηκε η μουσουλμάνα υποψήφια μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Και παρά το γεγονός ότι θα περίμενα από το κόμμα αυτό να στηρίξει αυτή την υποψηφιότητα, γιατί είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, είδα όμως ότι και αυτή άφησε αυτή την ευκαιρία να πάει χαμένη. Τα άλλα δύο κόμματα, με το να μην συμπεριλάβουν υποψήφιο στο ψηφοδέλτιό τους, ουσιαστικά ενθάρρυναν την στήριξη του Κίεφ. Δηλαδή ουσιαστικά στερούσαν από την μειονότητα τον λόγο να ψηφίσει Κινάλη ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί η μειονότητα όσο να είναι θέλει για να μπορέσει να προκληθεί να ψηφίσει, να βλέπει συμμετοχή δικών της ανθρώπων μέσα στα ψηφοδέλτια. Να νιώθει ότι τα μεγάλα κοινοβουλευτικά κόμματα της Αθήνας έχουν τα μάτια τους προς τη Θράκη. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αυτά τα δύο κόμματα με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά ενίσχυσαν το Κίεφ, το οποίο βρέθηκε να μονοπολεί το ενδιαφέρον στη μειονότητα, με δεδομένη και την αδρανή κατάσταση στην οποία περιήλθε η κυβέρνηση και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, όπου το Κίεφ, παρότι πήρε σε ακριβείς αριθμούς πολύ λιγότερους ψήφους από το 2019, από τους 40.000 έπεσε στους 27, εντούτοις η δυναμική που ανέπτυξε και το γεγονός ότι κατάφερε να πολλώσει τη μειονότητα
Έδωσε το δικαίωμα λοιπόν στο να γραφτούν, να βαφτούν οι δύο νομοί της Ξάνθης και της Ροδόπης πάλι με άλλο χρώμα από αυτό της υπόλοιπης χώρας.